Με ιδανικό τρόπο γιόρτασε τα 33η γενέθλιά της η TRT, διοργανώνοντας μια φαντασμαγορική συναυλία για το κοινό, το οποίο χρόνια τώρα εμπιστεύεται το μεγάλο θεσσαλικό κανάλι αλλά και το ραδιόφωνο της TRT για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή του. Το προσφάτως ανακαινισμένο ανοιχτό δημοτικό θέατρο του Βόλου πλημμύρισε από κόσμο που θέλησε να γιορτάσει μαζί με την TRT και να απολαύσει τη σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία μας μίλησε λίγο πρωτού βγει στη σκηνή. Χαίρομαι πολύ για αυτά τα 33 χρόνια τα οποία σημαίνουν πολλή δουλειά, δεοντολογία, γιατί ο κόσμος όντως σας αγαπάει και εμείς σας αγαπάμε. Εμένα προσωπικά με έχετε βοηθήσει πάρα πολλές φορές, όποτε χρειάστηκα για τις συναυλίες μου, για τις εμφανίσεις μου, είστε πάντα κοντά μου, άρα αγαπάτε και την ελληνική μουσική, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, και την ενημέρωση, οπότε σας εύχομαι και άλλα 33 και άλλα 33 και άλλα 33. Και όλος αυτός ο κόσμος που είναι εδώ και περιμένει να σας δει, ήρθε για σας, ήρθε για μας και είναι ο τέλειος συνδυασμός, νομίζω. Ήρθε για όλους μας. Ήρθε για όλους μας και γι' αυτό θα είναι μαγική η βραδιά, θα είναι ένα ωραίο πάρτι, όπως του αρμόζει αυτού του καναλιού, ένα ωραίο γενέθλιο πάρτι. Το νεανικό συγκρότημα Αλκατράς έδωσε τον δικό του ρυθμό στη χθεσινή ξεχωριστή βραδιά, όπου δύο και πλέον χιλιάδες βολιώτες κατέκλυσαν τις κερκίδες του Ανοιχτού Δημοτικού Θεάτρου και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Καλή διασκέδαση, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα όπως θα περάσουμε και εμείς εδώ στο Βόλο πάρα πολύ όμορφα. Είναι από τις λιγοστές φορές που έχουμε έρθει στο Βόλο. Έχουμε περάσει κάθε φορά που έχουμε έρθει υπέροχα, αλλά σήμερα είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί γιορτάζει το TRT, γιατί έχουμε έρθει με την Νατάσα να συμμετέχουμε κι εμείς, να βάλουμε το λιθαράκι μας στη γιορτή τη μεγάλη του TRT. Πιστεύω και πιστεύουμε κι εμείς, έχουμε κάνει και το μερίδιό μας, γιατί κι εμείς είμαστε παιδιά από επαρχία, ότι τα τοπικά κανάλια έχουν ένα τρομερό ρόλο που δεν πρέπει να λείπει από την πανελλήνια ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία νέων παιδιών που χόρεψαν και διασκέδασαν με τα τραγούδια της μοναδικής Νατάσας Θεοδωρίδου. Από το λαμπερό πάρτι δεν θα μπορούσε να λείψει ο ιδιοκτήτης της Θεσσαλικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, κύριος Γιάννης Καραγεώργης. 33 χρόνια TRT, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τρόπο για να τα γλεντήσουμε, για να τα γιορτάσουμε απόψε. Ακριβώς. Ποιες είναι οι σκέψεις σας, κύριε Καραγιώργη? Οι σκέψεις μας καταρχάς είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιδρυτή, στον κύριο Άγγελο Αντωνίου, να τον έχει καλά εκεί που είναι πάνω, και προς τα εκεί να τον ευχαριστήσουμε για την αρχική του ιδέα. Μετά εμείς, με αγάπη για τον τόπο βασικά, αυτός είναι ο σκοπός μας, να βοηθήσουμε μέσω του TRT την περιφέρειά σας εδώ. Με αγάπη και προσοχή και πάντα να προσπαθούμε να λέμε την αλήθεια, όσο μπορούμε. Και να είμαστε στην καρδιά των γεγονότων και στην καρδιά των τηλεθεατών. Αυτό εξυπακούτε. Εγώ προτιμώ να είμαστε στην καρδιά της περιφέρειας. Να είμαστε μέσα στη Θεσσαλία, στον κόσμο εδώ. Ο TRT ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. 33 χρόνια τώρα, που είναι πολύ αγάπη, που είναι σεβασμός, που είναι εκτίμηση, αλλά τροφοδοτούνται και από επιχειρηματίες που δεν έχουν δουλειές ούτε στην περιοχή ούτε καν στην Ελλάδα. Ένα θα σας πω μόνο, όταν έγινε εκείνο το διχαστικό δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015, που ήταν το πρώτο στην ιδιοκτησία του κυρίου Γιάννη Καραγιώργη, είπε εμείς να μην ρίξουμε καθόλου λάδι σε αυτό που σιγόβραζε, στο να έχουμε διχασμό. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλουμε να διατηρήσουμε, το έχουμε διατηρήσει. Την εντυπωσιακή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία Θανάσης Λιούπης, καθώς και εκλεκτοί φίλοι της TRT. Να δώσω ευχές και τίποτα άλλο σε σωστή ενημέρωση από πλευράς TRT, υγεία και να συνεχίσει το έργο που ενημερώνει αντικειμενικά την Θεσσαλία όλη. Εύχομαι πολλά χρόνια, 100 χρόνια. Εύχομαι να υπάρχει αυτός ο πλουαρισμός κοντά στα γεγονότα, κοντά στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, κοντά στην πραγματική ανάλυση των γεγονότων. Χρόνια πολλά στο TRT μας, να τα κατοστήσει, να τα χιλιάσει. Και εσείς όλοι οι εργαζόμενοι να έχετε καλή δύναμη.
προσφέρετε τόσα πολλά 33 χρόνια στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία. Χρόνια πολλά, να έχετε καλή συνέχεια, κάνετε ωραία εργασία, όποτε ερχόμαστε εδώ μας διαφημίζετε, συζητάμε πολύ ωραία. Είναι ο Σωτήρης ο Πολύζος που θέλουμε έτσι κι αλλιώς να στηρίξουμε, όπως μας στηρίζει και αυτός. Χρόνια πολλά. Μπορούσατε να φανταστείτε καλύτερο τρόπο για να γιορτάσουμε τα 33 γενέθλιά μας. Όχι, όχι, όχι. Εσείς γιορτάζετε τα γενέθλιά σας σύμφωνα με τη φήμη σας, σύμφωνα με όλη αυτή τη δουλειά που έχετε βάλει αυτά τα 33 χρόνια, που έχετε μεγαλουργήσει αυτό το σταθμό και τον έχει κάνει το μεγαλύτερο της περιφερειακής Ελλάδας. Έχουμε χρόνια πολλά. Έχουμε να δεκατοστήσετε, να είστε όλοι γεροί και να συνεχίζετε την αντικειμενική και έγκαιρη ενημέρωση. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για τα 33 γενέθλια της TRT. Εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας γέμισαν ασφυκτικά τις κερκίδες του Δημοτικού Θεάτρου και μοιράστηκαν με τα στελέχη και τους συνεργάτες της Θεσσαλικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης την όμορφη χθεσινή βραδιά. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά. Ευχόμαστε περισσότερα χρόνια. Καλές επιτυχίες, όλα να πάνε καλά. Ποιες είναι οι ευχές σας? Να συνεχίσετε άλλα 33 χρόνια. Πάρα πολύ ωραίο σταθμός και πάρα πολύ ωραία η δουλειά που κάνετε. Εύχομαι να διπλασιάσετε τα χρόνια αυτά, να είστε γεροί, να κάνετε κι άλλες συναυλίες τέτοιες, με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια σας πολλά και εύχομαι τα καλύτερα. Το κανάλι να μεγαλώσει όσο επιθυμείτε. Και όλο επιτυχημένες εκπομπές. Σήμερα έχουμε γενέθλια, γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας. 33 χρόνια TRT. Ποιες είναι οι ευχές? Σας ευχόμαστε ακόμα άλλα τόσα. Και πολλές, πολλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάντα πρωτιές ευχόμαστε. Στην αρχή της συναυλίας, οι εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας και μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού προετοίμασαν για το κοινό συσκευασίες με αναψυκτικά νερά και γλυκίσματα που προσέφεραν η ΕΠΣΑ, η Εταιρεία Παπαδοπούλου και το νερό Σέλι.